Δεν δεχόμαστε έστε μακριές θυσίες για τα κέρδη των εκμεταλλευτών μας. Ο λαός μας πλήρωσε τη συνεχή σταθερό και μεγάλο τίμημα σε μειώσεις μισθών, συντάξεων, νοικοκυμάτων με σκληρή φορολογία με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων για να ανακάψουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Δεν πρέπει να πληρώσει με νέες περιπέτειες τα κέρδη του. Σε παρέμβαση διαμαρτυρία σήμερα στο κατάστημα της ΔΕΗ στην Τζιμισκή βρισκόμαστε εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και φοιτητές για τους λογαριασμούς στα τιμολόγια της ενέργειας. Ζητήσαμε να συναντηθούμε με τη διευθύντρια η οποία μας δέχτηκε, της βάλαμε το θέμα ότι εμείς ως εργατικά σωματεία και ως συλλογικοί φορείς απαιτούμε να μην κόβεται το ρεύμα σε κανένα λαϊκό σπίτι. Εν έτη 2022, στον 21ο αιώνα, μας θεωρούμε αδιανόητο να υπάρχουν σπίτια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, όπως επίσης και τα γενικότερα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αύξηση στα τιμολόγια της ενέργειας. Ζητήσαμε να μεταφερθεί στην ιεραρχία, να φτάσει στη ΔΕΗ και καλέσαμε και τους συγκεκριμένους εργαζόμενους, αλλά και τους συναδέλφους μας, τους υπόλοιπους συμπολίτες μας που είναι εδώ πέρα για διακανονισμούς, να έρθουν και να συμμετέχουν μαζικά στο συλλαλητήριο το Πρωτομαγιάννικο που οργανώνουν τα εργατικά σωματεία στις 11 το πρωί στο άγαλμα του Βενιζέλου, Κυριακή 1 Μαΐου.